Οι βόλτες στα τουριστικά καταστήματα είναι ένα απόσπαστο μέρος των διακοπών όλων μας. Μια αναγκαία παρένθεση για σουβενίρις και μικροδωράκια για το ταξίδι της επιστροφής. Αντικείμενα συνήθως συμβολικά, αλλά με έντονο άρωμα Κρήτης. We have already bought a few things. Some magnets for the refrigerator and some local stuff in wood. We just bought a puzzle at the Museum of Ancient Greek Technology and we bought some other things as well. Zeus and these things, you know, the magnets. Στα τουριστικά καταστήματα και του Ηρακλείου, κυρίως στις καλοκαιρινές νύχτες, η κίνηση είναι αυξημένη. Με τους επισκέπτες να αναζητούν να αγοράσουν αναμνηστικά για να πάρουν στις αποσκευές τους αντικείμενα που θα ζωντανεύουν μνήμες από τις διακοπές τους στο νησί. Μαγνητάκια, κοσμήματα, ακόμη και ρούχα με έντονο το κρητικό στοιχείο είναι ανάμεσα στις κυριότερες επιλογές των τουριστών. Τοπία και παραλίες έχουν την τιμητική τους. Όπως και ο μινωικός πολιτισμός, με αναρρύθμιτους λάτρεις ανά τον κόσμο, να αγοράζουν αγαλματίδια και φιγούρες, εμπνευσμένα από την ιστορία και την κρητική μυθολογία. Οι περισσότεροι θα επιλέξουν κάτι εμπνευσμένο από μέσα, δηλαδή ταυροκαθάρψια, κάποιον θρόνο του Μίνωα, μαγνητάκι κυρίως, θα μπαίνουν και πιο οικονομικά, κάποιο παλατάκι, ίσως τέτοια πράγματα, δηλαδή κάτι το οποίο να είναι σχετικό άμεσα με την κνωσό. Με την κριτική γαστρονομία να σαγηνεύει, όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που λειτουργούν πιο πρακτικά, παίρνοντας μαζί τους πίσω στην πατρίδα πραγματική γεύση από Κρήτη, αγοράζοντας τοπικά προϊόντα που δοκίμασαν και τους κέρδισαν, όπως μικρές ή και μεγαλύτερες συσκευασίες με λάδι, μέλι, ρακί ή βότανα. We have already bought. What, for example? Of soap and olive issues and some small magnets. Do you want some traditional Greek product? Yes, maybe olive. Yes. Οι επιλογές απεριόριστες και για όλα τα βαλάντια. Το πόσο βαθιά θα βάλει ο κάθε τουρίστας το χέρι στην τσέπη για σουβενίρ είναι συνυφασμένο με το γενικότερο προϋπολογισμό των διακοπών του. Κάποιοι λίγα ευρώ και κάποιοι άλλοι έως και 100 ευρώ, όπως περιγράφουν στην κάμερα της Crete TV. That you are going to spend on souvenirs. 100 euros. What is the budget that you are willing to spend on souvenirs? I think 10 euros. I don't have any budget at all. Really, I buy what I like. Αυτό που εμείς αντικρίζουμε καθημερινά και θεωρούμε δεδομένο, για τα μάτια ενός επισκέπτη είναι ένας απόλυτα καινούριος κόσμος που τον καλεί να τον εξερευνήσει και να κρατήσει κάτι από αυτόν για την επιστροφή του στη δική του καθημερινότητα.